Πάμε εμείς τώρα στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στη Θέρμη για να συναντήσουμε τον συνάδελφό μας τον Ξάνθο Χίτα. Είναι στη Γεωργική Σχολή, που εκεί για πολλά χρόνια φημίζεται για τα προϊόντα, τα εγχώρια, γάλα και αυγά που παράγει η Γεωργική Σχολή, Ξάνθο. Καλημέρα σε εσένα και στον καλεσμένο. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Μαζί μου έχω φυσικά τον πρόεδρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, τον κύριο Πάνο Κανέλη. Η Γεωργική Σχολή που μετράει από το 1904 στη Θεσσαλονίκη έχει εκπαιδεύσει γενιές αγροτών και αυτό που πρέπει να μάθουμε όλοι μας είναι ότι παράγει προϊόντα από τους μαθητές και πολύ καλά και ανταγωνιστικά προϊόντα, κύριε Κανέλη, σωστά? Έτσι ακριβώς είναι. Καλή σας μέρα καταρχήν. Καλημέρα. Και ευχαριστούμε πολύ που μας φιλοξενείτε σε αυτή την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς. Θέλουμε να μας πείτε λοιπόν για αυτά τα προϊόντα. Στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή και ποια είναι τα προϊόντα, να μας τα αναφέρετε. Τα προϊόντα είναι καταρχήν τα δύο κλασικά που γνωρίζετε. Το γάλα, το full fat, όπως το λέμε, το πλήρες και το light. Είναι τα αυγά τα ωμέγα 3, τα οποία έχουν ειδικές διατροφικά συστατικά. Και τώρα πρόσφατα έχουμε βγάλει το γιαούρτι της σχολής και το βούτυρο της σχολής. Ενώ συγχρόνως έχουμε και ζυμαρικά. Κύριε καθηγητά, για πέστε μας λίγο για την παραγωγή. Γίνεται αποκλειστικά από τους φοιτητές? Κοιτάξτε, τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα όλα. Και έτσι γίνεται ένας συνδυασμός και της εργασίας της προσωπικής των μαθητών, αλλά και ανθρώπων οι οποίοι είναι επαγγελματίες. Θα έπρεπε να πω ότι καθημερινά όλοι οι φοιτητές μας και οι μαθητές μας έχουν υποχρεωτικά 2 ώρες πρακτική άσκηση και είναι κάθε μέρα στο μέρος της φάρμας ή της παραγωγής το οποίο επιλέγουν. Βέβαια, προηγουμένως, όσο έτσι η κάμερα μπορούσε να σας δείξει το χώρο με τα οποροκηπευτικά, παραγωγή οποροκηπευτικών. Ξανθώ, να μας πει ο καθηγητής, ρώτησε τον πόσο γάλα παράγει, γιατί βλέπουμε ότι η παραγωγή διαβρύνεται και φτάνει παντού, σε όλη την Ελλάδα. Θα το βλέπουμε παντού, τα σούπερ μάρκετ, παντού. Εγώ αγοράζω, το αγοράζω, το γάλα τους είναι πολύ καλής ποιότητας. Βεβαίως. Είναι καλής ποιότητας και βεβαίως υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Παράγουμε περίπου 4.500 λίτρα την ημέρα. Έχουμε μία ομάδα από 200 περίπου αγελάδες, οι οποίες είναι από μία φυλή την οποία την έχουμε μεγαλώσει εδώ μέσα στη σχολή μας. Φέτος θα πρέπει να σας πω πως αναμένεται να λειτουργήσει και το Κέντρο Επιχειρηματικότητας στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα. Να μας πει κάποια πράγματα ο κ. Κανέλης που είναι μαζί μας με την ευκαιρία αυτή. Τι ακριβώς είναι αυτό το Κέντρο Επιχειρηματικότητας? Μας ήρθε η ιδέα για την ίδρυση του κέντρου παρακολουθώντας την ανεργία και τη στροφή που υπήρχε για τους νέους να γυρίσουν στην επαρχία και να ασχοληθούν με επαγγέλματα τα οποία αφορούν την πρωτογενή παραγωγή. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινήσαμε με την ιδέα να δημιουργήσουμε ένα κέντρο αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας, όπου οι νέοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα που αφορούν και στην επιχειρηματικότητα και στην οργάνωση και διαχείριση μιας μικρής αγροτικής μονάδας και στέλος να μπουν και σε ένα κομμάτι το οποίο λέγεται συμβουλευτική, μια θερμοκοιτίδα κατά κάποιο τρόπο, όπου θα μπορούν να, με τη συμμετοχή των καθηγητών της σχολής και των συμβούλων της σχολής, να δημιουργούν ειδικά επιχειρηματικά σχέδια και σε μια τρίτη φάση θα προσπαθούμε να βοηθάμε αυτούς τους νέους και τις νέες να βρίσκουν χρήματα, αυτά τα χρήματα για να ξεκινήσουν τα startup money όπως λέμε, είτε μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, είτε μέσω άλλων χορηγιών για να μπορούν να ξεκινήσουν τις επιχειρήσεις τους. Κύριε Κανέλη, αυτά τα προγράμματα που μας περιγράφετε, τι χρονική διάρκεια έχουν και αν μπορεί να τα παρακολουθήσει κάποιος και από μακριά ή χρειάζεται να τα βλέπει από κοντά εκεί στη Θέρμη? Κοιτάξτε, μπορεί μέρος των προγραμμάτων να τα παρακολουθήσει κάποιος από μακριά, αλλά επειδή η βάση της εκπαίδευσης στη σχολή μας είναι η πρακτική άσκηση, θα θέλαμε τουλάχιστον ένα μέρος της εκπαίδευσης να γίνεται στους χώρους της σχολής. Αργότερα θα μπορέσουμε ίσως να επεκταθούμε και σε κάποιες άλλες περιοχές. Έχουμε ήδη κάποιες προτάσεις από την Κοζάνη και κάποιες άλλες περιφέρειες για να μπορέσουμε να προφέρουμε τα προγράμματα και εκεί. Τα προγράμματα θα έχουν διάρκεια περίπου ενός ακαδημικού εξαμήνου. Μάλιστα. Κύριε Κανέλη, κάτι τελευταίο. Εφόσον κάνετε και παράγετε γαλακτοκομικά και αυγά από την παραγωγή στην κατανάλωση και με τη συμβολή των φοιτητών, βλέπω πάντως ότι οι τιμές σας είναι στα επίπεδα των άλλων προϊόντων της αγοράς. Εκεί θα μπορούσατε, για πέστε μου, έχετε ψάξει το ενδεχόμενο να χαμηλώσετε τις τιμές
Και πού είναι το ζήτημά σας, εάν ξέρω εγώ, δεν μπορείτε να το κάνετε και μπορείτε να μειώσετε τις τιμές. Κάνετε προσπάθειες να ρίξετε τις τιμές εφόσον έχετε τη δυνατότητα και έχετε τα προϊόντα από την παραγωγή, όπως είπαμε, στην κατανάλωση. Κοιτάξτε, ποιο είναι το κυρίως πρόβλημα με εμάς. Όλοι οι μαθητές και οι φοιτητές μας είναι οικότροφοι και υπότροφοι. Δηλαδή, οι μαθητές μας πληρώνουν ένα μικρό μέρος του πραγματικού κόστους που παρακολουθούν τη σχολή. Και οι περισσότεροι, όπως σας είπα, μένουν και μέσα στη σχολή. Οπότε τα έξοδα είναι υπερβολικά μεγάλα και προσπαθούμε μέσω των χρημάτων τα οποία κερδίζουμε από την παραγωγή, αλλά και από κάποιες δωρεές οι οποίες δημιουργούνται κυρίως μέσα στην Ελλάδα αλλά και στην Αμερική, να συμπληρώνουμε τα έξοδα λειτουργίας της σχολής. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τον Ξάνθο. Καλημέρα, Ξάνθο. Και ελπίζω να υπάρξει και μια διασύνδεση και με άλλες πανεπιστημιακές σχολές. Γιατί έχει να δώσουν και παράδειγμα. Εδώ φυσικά έχουν να δώσουν το παράδειγμα και να προχωρήσει, γιατί στον πρωτογενή τομέα πρέπει να επενδύσουν πολλά. Καλό παράδειγμα.